Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε ξανά πίσω στο κανάλι μου. Εγώ είμαι Στεφανία Χριστόδουλου. Σήμερα θα κάνουμε το lipstick collection, δηλαδή θα σας δείξω όλα μα όλα τα lipstick που έχω στη συλλογή μου. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και πάμε να αρχίσουμε. Αυτά που βλέπετε τώρα είναι όλα τα lipstick τα οποία έχω, είτε αυτά είναι liquid matte lipsticks ή είναι απλά lipstick τα οποία δεν είναι matte, και πάμε να τα δούμε ένα-ένα όλα σιγά-σιγά. Θα αρχίσω από τη δεξιά πλευρά εδώ. Αυτά τα δύο lipstick είναι από την εταιρεία Bronx Colors, είναι κόκκινα, είναι και τα δύο το ίδιο. Απλά το ένα είναι σχεδόν άδειο και επειδή μου αρέσει πάρα πολύ η φόρμουλά του, το έχω πάρει για ακόμη μία φορά. Να σας το... Βασικά θα το κάνουμε όλα swatch στο χέρι για να τα δείτε. Το πήρα κάπου στα 7,99 και μπορείτε να τα βρείτε από όλα τα καταστήματα Beauty Bar εδώ στην Κύπρο. Το επόμενο είναι από τη Maybelline New York, είναι ο αριθμός 887, είναι το Blackest Burning Bold. Νομίζω δεν το έχω χρησιμοποιήσει καμία φορά, το έχω ανοίξει όμως αν δεν κάνω λάθος, απλά δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Ορίστε, βλέπετε και ότι από τον πολύ καιρό άρχισε και κάνει αυτά τα αυτές τις γραμμούλες πάνω. Δεν το έχω βάλει όμως ποτέ. Το επόμενο είναι επίσης από την εταιρεία Maybelline, είναι το 893, είναι αυτό το nude χρώμα, είναι το Gone Grage, πάλι στην σειρά Bold. Αυτό το έχω χρησιμοποιήσει, είναι και από τις τελευταίες μου αγορές που έχω κάνει γενικά στα lipstick. Θα το κάνουμε και αυτό swatch. Τα επόμενα 1, 2, 3, 4, 5, 6 είναι όλα από την εταιρεία L'Oréal. Το πρώτο είναι αυτό το έτσι λίγο κόκκινο ρόζο πορτοκαλί, βασικά είναι το νούμερο 229, είναι το Clitch Mania, δεν ξέρω καν αν τα προφέρω σωστά. Είναι καινούριο και αυτό, είναι από τις τελευταίες αγορές που έχω κάνει, είναι καταπληκτικό καλοκαιρινό χρωματάκι. Είναι το νούμερο 375, είναι το Deep Raspberry, είναι ένα λίγο έτσι πιο ροζε χρώμα, είναι καινούργιο αυτό, όπως βλέπετε τώρα θα βγάλω την ετικέτα από πάνω. Επόμενο είναι από την Jennifer Lopez, είναι πάλι σε συνεργασία με την L'Oréal, είναι το Pure Red, είναι ένα από τα αγαπημένα μου αυτό το κόκκινο, είναι χρησιμοποιημένο πάρα πολλές φορές από ό,τι το μπορείτε να δείτε, είναι matte, είναι πάρα πολύ έντονο κόκκινο, όπως μπορείτε να διακρίνετε και από τα υπόλοιπα πόσο pigmented και πόση δυνατή και καλή φόρμουλα είναι αυτό το κόκκινο. Το επόμενο είναι ένα πορτοκαλί, είναι επίσης έτσι πάρα πολύ καλοκαιρινό χρώμα το συγκεκριμένο, είναι το Pure Red επίσης, είναι το Dugens Pure Red. Συγγνώμη αν τα προφέρω λάθος, πάμε όμως να δούμε και αυτό, και είναι καινούριο παιδιά, τώρα θα το ανοίξουμε και αυτό.
Είναι παρόμοια αυτά τα δύο, απλά βλέπετε ότι αυτό είναι έτσι λίγο πιο πορτοκαλί, αυτό κοκκινίζει λίγο. Είναι, κυμαίνονται όμως και τα δύο στο ίδιο range χρωμάτων, όμως έχουν αυτή τη διαφορά, αυτό είναι λίγο πιο πορτοκαλί. Το πρώτο τελευταίο της πρώτης σειράς είναι ο αριθμός 347, επίσης από την εταιρεία L'Oréal, είναι το Hot Rouge. Είναι καινούργιο αυτό? Όχι, δεν είναι καινούργιο, το έχω χρησιμοποιήσει μία φορά. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτά εδώ δεν έχουν και πάρα πολύ διαφορά, απλά βρε παιδιά, δέστε πόσο έντονο κόκκινο είναι αυτό σε σύγκριση με την φόρμουλα σε αυτό που είναι πάλι της ίδιας εταιρείας. Αυτό δεν είναι matte, αυτό είναι matte, αλλά είναι όλα πάρα πολύ ωραία και σίγουρα όλα φοριούνται σε διαφορετικές περιπτώσεις, δεν είναι ανάγκη, δεν είναι κατά ανάγκη βασικά να είναι όλα matte. Και το τελευταίο είναι έτσι λίγο πιο πορτοχρώμα, είναι ο αριθμός 430, είναι το Mom & Jules. Τελειώνοντας με την πρώτη σειρά, θα συνεχίσουμε στην δεύτερη σειρά και θα αρχίσω από τα αριστερά αυτή τη φορά. Τα τρία αυτά lipstick είναι από την εταιρεία Shiseido. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα κουτιά τους, γι' αυτό και τα έχω κρατήσει μέσα σε αυτά. Και το πρώτο είναι το Poppy, έτσι ονομάζεται, και είναι αυτό το αυτό το κόκκινο χρωματάκι. Έχω καθαρίσει και το χέρι μου για να κάνουμε και τα υπόλοιπα swatch. Λαμβάνω είναι το Amber Afternoon, αν δεν κάνω λάθος αυτό είναι ένα nude χρωματάκι, είναι εξίσου της ίδιας κατηγορίας με το Poppy, το προηγούμενο δηλαδή χρωματάκι, είναι ένα nude αν δεν κάνω λάθος αυτό, ωραία, ένα nude, σωστό, από τα αγαπημένα μου lipstick αυτό το συγκεκριμένο, είναι πάρα πολύ pigmented, είναι πάρα πολύ smooth. Σμούθι βασικά η υφή που προσφέρει και δεν βγαίνει και πάρα πολύ εύκολα. Το τρίτο της ίδιας σειράς είναι το Ruby Copper. Αυτό νομίζω επίσης είναι ένα κοκκινό ροζέ χρωματάκι. Δεν είναι matte το συγκεκριμένο. Είναι για λιστερό, ορίστε. Συνεχίζοντας στα άλλα τρία εδώ πέρα, αυτά τα δύο είναι της MAC. Αυτό ήταν το πρώτο προϊόν από τη MAC που είχα ποτέ, μου το έχουν φέρει δώρο. Ήταν το all time favorite lipstick το οποίο είχα. Είναι το Flat Out Fabulous, είναι τέλεια φορμούλα, πάρα πολύ matte. Επίσης να πούμε ότι αυτό μυρίζει πάρα πολύ ωραία, έχει έτσι μια κρεμώδη, μπορώ να το πω, μυρωδιά, μυρίζει έτσι κρέμα. Επίσης να πω ότι αυτό το MAC το έχω πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα, τίποτα μα τίποτα. Μπορώ να πω ότι είναι πάνω από 5 χρόνια το οποίο το έχω, μπορεί και τα 5 που λέω τώρα να είναι λίγα και δεν έχει χαλάσει και η απόδοση του είναι εξίσου πάρα πολύ δυνατή όπως και την πρώτη φορά που το έχω δοκιμάσει. Το επόμενο είναι από την εταιρεία New Look, θυμάμαι αυτό το είχα πάρει από το ASOS, ήθελα να συμπληρώσω μια παραγγελία για να έρθει free το shipping και πήρα αυτό το moisturizing lipstick, ήταν κάπου στα 2-3 ευρώ, ήταν UK 3,99, αλλά ήταν σε προσφορά θυμάμαι τότε. Είναι έτσι πορτοκαλί χρωματάκι, δεν είναι ούτε matte, είναι απλά για να ενυδατώνει τα χείλη σας. Το
επόμενο είναι από την εταιρεία NYX, είναι αυτό το MOV χρωματάκι, είναι matte, δεν το έχω δοκιμάσει και δεν το έχω χρησιμοποιήσει ούτε και μία φορά. Τώρα θα το δοκιμάσουμε μαζί. Και στο τρίτο πριν το τέλος είναι το από την εταιρεία Maybelline, το Vivid Matte Liquid. Είναι αυτό το έτσι έντονο κόκκινο χρώμα. Είναι και αυτό καινούριο, δεν το έχω δοκιμάσει, θα το ανοίξουμε τώρα. Το πρώτο τελευταίο πριν τελειώσουμε για τη δεύτερη σειρά είναι από την εταιρεία L'Oreal, είναι το Ultra Matte Liquid Lipstick Less Chocolates. Νομίζω δεν προφέρεται το σίγμα εδώ, είναι Less Chocolates, μπορεί να είναι έτσι. Και χωρίς να χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε και στο τελευταίο. Είναι της ίδιας εταιρείας με αυτό που σας έδειξα το πρώτο, το Bronx Colors, είναι το Matte Lip Tint. Αυτό είναι ένα nude χρωματάκι, είναι το Earth Tone MLT 10 και αυτό καινούριο είναι, ούτε το έχω ανοίξει. Πάμε μαζί τώρα να το δοκιμάσουμε. Είναι matte αυτό. Σειρά θα βρούμε κυρίως προϊόντα NYX. Το πρώτο είναι το NYX Butter Gloss, είναι απλά ένα gloss, το οποίο παιδιά μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Να συνεχίσω παιδιά γρήγορα, τα τελευταία, όχι τα τελευταία, τα επόμενα δύο είναι Metallics, είναι από την εταιρεία L'Oreal, ναι βέβαια από την εταιρεία L'Oreal, είναι Lip Paint Metallic, είναι αυτά που τα βάζεις πάνω από το lipstick σου για να έτσι να είναι λίγο πιο shiny. Το επόμενο δεν είναι lipstick, είναι ένα lip primer από την εταιρεία Flormar. Το έχω πάρει πριν πάρα πολλά χρόνια από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από την Πάτρα. Και αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία 2-3 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, έχουν έρθει και στην Κύπρο. Δεν ξέρω όμως αν όντως αυτό το προϊόν έχει έρθει και στην Κύπρο. Η κοπέλα εκεί μου είπε ότι lipstick βάζεις, το βάζεις αυτό από κάτω και ότι lipstick βάζεις από πάνω, το κάνει matte. Ισχύει, τότε το έκανε matte, τώρα έχει πάρα πολύ καιρό να το δοκιμάσω. Δεν ξέρω αν όντως μπορεί να δουλέψει ακόμη. Εν πάση περιπτώσει όμως, να συνεχίσουμε στα τελευταία τρία, τα οποία είναι από την εταιρεία Lancôme. Είναι αυτό το έτσι χρωματάκι, είναι έναν rouge στον χρωματισμό 047. Συγκεκριμένο το 101 το έχω ακόμη μία φορά, το έχω δύο φορές. Συνεχίζοντας στην τέταρτη σειρά, η οποία αποτελείται κυρίως από Dior, όπως και η πέμπτη η σειρά, θα αρχίσω από τα αριστερά πάλι, γιατί βλέπω εδώ ότι υπάρχουν ακόμα δύο προϊόντα της Lancôme που είναι
της ίδιας σειράς με αυτά τα τρία. Αυτό, παιδιά, είναι απλά της Maybelline, ναι, τον Baby Lips, το οποίο το έχω κατασκοτώσει, το έχω σπάσει, το βάζω κυρίως, παιδιά μην γελάσετε τώρα, το βάζω κυρίως τη νύχτα, γιατί είναι πάρα πολύ ενυδατικό και επειδή τα λόγω κάποιας φαρμακευτικής αγωγής που παίρνω, τα χείλη μου είναι πάρα πολύ ξερά και, είναι, και σκίζουν συνέχεια και τρέχουν αίμα. Επειδή αυτό δεν το φοράω καθημερινά για να πάω κάπου, το βάζω κυρίως τη νύχτα για να διατηρούνται τα χείλη μου πάρα πολύ ενυδατωμένα και να μην ασπρίζουν και να μην ξεραίνονται κυρίως. Και τα επόμενα δύο, όπως σας είπα, αυτό είναι το 101, το οποίο είναι το ίδιο με αυτό, και το 179, που είναι έτσι έναν μπορτό σκούρο χρωματάκι. Προχωρώντας γρήγορα σε αυτά τα 7 Dior, παιδιά, θα το προχωρήσω λίγο γρήγορα, θα σας λέω απλά τον αριθμό, δεν είναι κανένα από αυτά ματ, είναι όλα creamy, αλλά είναι πάρα πολύ ενυδατικά, είναι πάρα πολύ ωραία η φορμουλά τους. Παιδιά, όλα αυτά είναι τα lipstick τα οποία έχουμε στην τέταρτη σειρά και πάμε γρήγορα για την πέμπτη σειρά, που μπορείτε να δείτε ότι και επίσης και αυτά είναι όλα μα όλα Dior, θα τα περάσω και αυτά πάρα πολλά γρήγορα, θα σας λέω τους αριθμούς αν δείτε και σας αρέσει κάποιο και θέλετε να πάτε να το δείτε, να το δοκιμάσετε και εσείς. Το τελευταίο εδώ είναι ένα πάρα πολύ πάρα πολύ, παιδιά, ωραίο Dior. Είναι ίσως από τα πιο ωραία Dior τα οποία έχω. Είναι ένα έτσι μπορτό κόκκινο χρώμα. Αυτό, παιδιά, είναι matte, γίνεται, είναι ένα matte lipstick. Θα το κάνω swatch εδώ. Αναφέρω σε αυτό το σημείο πριν προχωρήσουμε στην πέμπτη γραμμή είναι ότι κυρίως τα lipstick τα οποία έχω στην κατοχή μου, είτε τα έχω αγοράσει εγώ, είτε μου τα έχουν φέρει δώρο κάποιοι φίλοι μου, εκτός από αυτά τα τρία τα οποία μου τα έχει στείλει η ίδια η Shiseido, το οποίο τα έχω κάνει και unboxing και μαζί με όλα τα προϊόντα τα οποία μου έχει στείλει. Θα βρείτε κάτω στο description box το link αν θέλετε να παρακολουθήσετε το unboxing που έχω κάνει από την εταιρεία Shiseido. Δεν είναι sponsor αυτό το βιντεάκι με τα liquid lipstick. Όπως είπα και θα ξαναπώ, είναι lipstick τα οποία έχω αγοράσει από μόνη μου ή μου τα έχουν φέρει δώρο κάποιοι φίλοι μου. Και πάμε να προχωρήσουμε και στην πέμπτη σειρά, είναι όλα Dior. Και αρχίζω με τον αριθμό 779. Thank you.
Προχωρώντας στην 6η γραμμή από τις 8, τα πρώτα είναι της Kylie Jenner, μετά είναι από την εταιρεία Berry M, έχουμε από τη Victoria's Secret, ακόμα έναν της Dior και έχουμε και από την εταιρεία NYX. Πάμε έτσι στα γρήγορα να τα δούμε. Είναι πάρα πολύ καλή φορμούλα, σας συνιστώ να τα πάρετε αν δεν έχετε κάποιο από τα προϊόντα της. Αυτό είναι το lip kit, είναι που έρχεται μαζί με το lip liner. Θα σας δείξω μόνο το lipstick αυτή τη στιγμή, γιατί είναι lipstick collection. Σε επόμενο βιντεάκι που θα έχουμε lip liners και lip pencils collection θα τα δείξουμε και αυτά. Αυτά τα δύο είναι από την εταιρεία Berry M, είναι και αυτά kit τα οποία έρχονται με το lip liner τους μαζί. Ήταν στην τιμή των 10 ευρώ, μπορείτε να τα βρείτε σχεδόν παντού στο ίντερνετ, δεν έχουμε εταιρεία στην Κύπρο που τα φέρνει, εγώ τα έχω πάρει από το ASOS. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι ένα nude χρωματάκι. Δέστε τη φόρμουλα πως είναι, πάρα πολύ pigmented. Και ο τελευταίος αυτή τη σειρά είναι ένα lip gloss από την εταιρεία Dior. Μου το έχει κάνει δώρο η μητέρα μου αυτό. Είναι ένα lip gloss το οποίο έχει μέσα λίγα στρασάκια, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνονται τώρα στην κάμερα, κάτι πάει να γίνει, αλλά μπορείτε να τα δείτε και από εδώ ότι έχει μερικά στρασάκια μέσα. Και παιδιά, αυτά είναι όλα της 6ης σειράς. Τα περνάμε έτσι λίγο στα γρήγορα, γιατί από ό,τι κατάλαβα το βίντεο θα γίνει πάρα πολύ μεγάλο. Τι να πρωτοπούμε τώρα για την 7η τώρα σειρά, είναι και αυτά κυρίως Dior, almost βασικά η τελευταία, συγγνώμη, η πρώτη τελευταία σειρά είναι Dior. Έχουμε 2, 4, 6, 7 lip gloss της Dior και έχουμε και εδώ 3, 4 από την εταιρεία Lime Crime και έμειναν τα τελευταία στην 8η σειρά και χωρίς να χάνουμε κάποιο χρόνο περνούμε και στην πρώτη τελευταία σειρά. Θα αρχίσω από τα αριστερά, θα πάρω το πρώτο lip gloss, είναι ο αριθμός 087, είναι clear νομίζω αυτό το lip gloss. Το επόμενο lip gloss είναι ο αριθμός 436. Thank you.
Το shroom κανονικά είναι καφέ, απλά βλέπετε ότι εγώ το έχω σμίξει με κάποιο άλλο χρωματάκι και έχει αλλάξει λίγο ο χρωματισμός. Θα συνεχίσουμε έτσι στα γρήγορα και στην τελευταία σειρά. Αυτά τα δύο σας τα έχω κάνει swatch πριν λίγο. Θα σας κάνω τώρα αυτό το οποίο βρίσκεται μόνο του στην τελευταία, στην 7η τέλος πάντων σειρά. Είναι το Lip Paint από την εταιρεία L'Oreal. Έχω ακόμη ένα της ίδιας σειράς. Συνεχίζοντας, αυτό είναι από την εταιρεία 16. Και θα συνεχίσω σε αυτά τα 4 και αυτά τα 7 εδώ. Θα αρχίσω με αυτά τα 4 τα οποία βρίσκονται εδώ στην αριστερή πλευρά. Είναι ο αριθμός 78, ο αριθμός 16, 75 και 83. Ξέχασα να σας πω ότι αυτά μυρίζουν μπισκότο και τα 4 έχουν την ίδια μυρωδιά, έχουν τη γεύση μπισκότου, όχι φρουφρού μπισκότου, όχι ωραίο μπισκότου, απλά σκέτου μπισκότου. Και προχωρώντας σε αυτά είναι τα MN Cosmetics Long Lasting Lip Gloss. Είναι αυτοί οι 7 χρωματισμοί. Έχουμε τους αριθμούς 32, έχουμε τον αριθμό 26, έχουμε τον αριθμό 30, τον αριθμό 33, έχουμε τον αριθμό 28, τον αριθμό 23, τον αριθμό 22, τον αριθμό 18 και τον αριθμό 30. Κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος του σημερινού μας βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη φορά. Γεια σας!